Ισραήλ, μία από τις πιο άνυδρες περιοχές της γης και έχει μάθει να ζει με λίγο νερό, προσπαθώντας παράλληλα να αναπτύξει τεχνογνωσία και για την καλύτερη διαχείρισή του. Έτσι, παρά το γεγονός ότι πέρασε έναν άνυδρο χειμώνα, καταφέρει να καλύψει τις ανάγκες του μέσω της αφαλάτωσης. Στην καρδιά της ερήμου, στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ήταν πάντα μια από τις πιο στεγνές περιοχές της γης, αφού η περίοδος των βροχών είναι μικρή σε διάρκεια και άρα τα αποθέματα νερού συγκεκριμένα και περιορισμένα. Πλέον όμως οι Ισραηλινοί, που τις τελευταίες δεκαετίες κατάφεραν να αναπτύξουν τρομερή τεχνογνωσία στις τεχνολογίες νερού, δεν επαφίενται στις διαθέσεις του καιρού, αλλά κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημά τους με την αφαλάτωση, αφού η ποσότητα του νερού από τη βροχή, μόλις και με τα βία στις καλές εποχές, μπορούσε να καλύψει το 50% των αναγκών τους. Ειδικά το χειμώνα που πέρασε, που ήταν ξερός, η ποσότητα του νερού από τις βροχές κάλυψε με το ζόρι το 25%. Η αφαλάτωση όμως και ο τριτοβάθμιος καθαρισμός των λιμάτων που εφαρμόστηκε συστηματικά έδωσε στο Ισραήλ το 90% της ποσότητας του νερού που απαιτούν οι ανάγκες τους. Η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης στον κόσμο βρίσκεται 15 χιλιόμετρα έξω από το Τελ Αβίβ. Η μονάδα αφαλάτωσης του Σορέκ είναι η μεγαλύτερη και πιο εξελιγμένη του κόσμου, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την αφαλάτωση του νερού. Δεν χρειάζεται πια να στηριζόμαστε στις φυσικές ρεζέρβες νερού. Με τις τρεις μονάδες αφαλάτωσης που έχουμε, παράγουμε 600 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο, που αντιστοιχεί στο 35% των αναγκών της χώρας και πάνω από το 60% της αστικής κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο επίτευγμά τους όμως είναι ότι η διαδικασία καθαρισμού και αφαλάτωσης του νερού γίνεται με πολύ χαμηλό κόστος, το χαμηλότερο στον κόσμο, και η ετήσια κατανάλωση νερού στοιχίζει για κάθε νοικοκυριό από 300 στο πολύ $500. Το νερό της αφαλάτωσης χρησιμοποιείται και ως πόσιμο. Αυτή τη στιγμή το 1/3 του νερού που πίνουν οι Ισραηλινοί προέρχεται από καθαρισμό. Ωστόσο, το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί σε 40% σε ένα χρόνο και σε 70% μέχρι το 2050. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται αυτή την Κυριακή στις 9 το πρωί οι δράσεις του ΣΚΑΙ για την προστασία των περιοχών από πυρκαγιές σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα. Θα γίνουν καθαρισμοί από ξερά χόρτα και σκουπίδια με την υποστήριξη των Δήμων Πεντέλης και Νάουσας. Σημεία συνάντησης στη Νέα Πεντέλη, στο Δασάκι, απέναντι από το Ναυτικό Νοσοκομείο, στην οδό 25 Μαρτίου και μπροστά από το Δημαρχείο της Νάουσας. Έως τώρα έχουν δηλώσει συμμετοχή 55 φορείς.